Φίλες και φίλοι, έχουμε επιστρέψει μετά το διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στη Βεργίνα Τηλεόραση, αποκαλυπτικά και επίκαιρα, και να αφήσουμε για λίγο την επικαιρότητα και όλα αυτά τα δυσάρεστα που συμβαίνουν και να πάμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο του πνεύματος, να μιλήσουμε με έναν συγγραφέα για θέματα ιστορικά, αλλά και όχι μόνο. Να ευχηθούμε λοιπόν καλό απόγευμα στον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Γιώργο Πετούση, ο οποίος εκτός από συγγραφέας είναι και παλιός αγωνιστής της ΕΟΚΑ. Καλό απόγευμα, κύριε Πετούση. Καλό απόγευμα, κύριε Σταματόπουλε. Χαίρομαι που ξανά συναντιόμαστε τηλεοπτικά. Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Πετούση, με χαρά υποδεχθήκαμε την είδηση ότι βγάλατε κάποια καινούρια βιβλία, τα οποία βεβαίως έχουν και ιστορικό χαρακτήρα, τα δύο από αυτά τουλάχιστον. Υπάρχει και το τρίτο που είναι συλλογή διηγημάτων. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από ένα βιβλίο πρόσφατο, τα ταραγμένα και παγιδευμένα χρόνια της Κύπρου, όπου εκεί θα ήθελα να σας ρωτήσω, γράφετε τις προσωπικές σας εμπειρίες από την ιστορία της Κύπρου, τα πώς εσείς αντιληφθήκατε και ζήσατε τα γεγονότα αυτά? Ξεκινώ, κύριε Σταματόπουλε, με τα προσωπικά μου βιώματα και ακριβώς δίνω στα αφηγήματα μου αυτόν τον χαρακτήρα, αλλά τα βιώματα συνοδεύονται και από διάφορα γεγονότα τα οποία σημάδεψαν τη ζωή μας και τη ζωή του τόπου μας, της Κύπρου, αλλά και του ελληνισμού ολόκληρου. Οπότε, ποια είναι τα ταραγμένα και παγιδευμένα χρόνια, σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεστε? Ναι. Μιλάμε για τη χρονική περίοδο της δεκαετίας του 1950 στην Κύπρο. Μια περίοδος όπου η Κύπρος ήταν υπό αγγλική κατοχή, για εκείνη ναι, την περίοδο. Ασφαλώς, ναι. Το βιβλίο το γνωρίζετε, φαντάζομαι, είναι εδώ. Το βλέπουμε και εμείς. Σε δεύτερη έκδοση από τις εκδόσεις Αρχίδας και το Σύνδεσμο Πολιτισμού Ελλάδος-Κύπρου. Μάλιστα. Η ιστορία της Κύπρου είναι όντως τόσο πολύ περίπλοκη με όλα αυτά που έχουν γίνει, οπότε κάθε μαρτυρία είναι καλοδεχούμενη. Εσείς ως νεαρός τότε, πώς είχατε αποφασίσει να ενταχθείτε στους κόλπους της ΕΟΚΑ, της οργάνωσης που είχε ιδρύσει ο στρατηγός Γεώργιος Γρίβας Διγενής? Κύριε Σταματόπουλε, την ΕΟΚΑ δεν την ίδρυσε ο Γεώργιος Γρίβας Διγενής. Ήταν κοινή απόφαση του Εθναρχικού Συμβουλίου και εθνάρχης ήταν ο Εθνάρχης Μακάριος. Mm-hmm. Γιατί ακριβώς ήταν εθνάρχης, γιατί προείδρευε του Εθναρχικού Συμβουλίου. Μιλάμε για το και ήταν κοινή απόφαση να γίνει ένοπλος αντιαπικιακός αγώνας. Και επελέγηκε από τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο σε σύσκεψη στην Αθήνα ανάμεσα πολλών άλλων Κυπρίων στρατιωτικών που υπηρετούσαν στο ελληνικό στρατό, του στρατηγού Παντελίδη, επελέγηκε όσο καταλληλότερος ο Γεώργιος Γρίβας Διγενής, ο οποίος καταγόταν από το Τρίκομο της Κύπρου, το χωριό Τρίκομο της Κύπρου, και ενετάχθηκε στο ελληνικό στρατό, έλαβε μέρος στη Μικρασιακή εκστρατεία και ύστερα στον πόλεμο εναντίον των νικηφόρων πόλεμων εναντίον των Γερμανών, αλλά και αγωνίστηκε εναντίον της κατοχής. Βεβαίως. Εσείς πώς φτάσατε να ενταχθείτε στην ΕΟΚΑ? Μα αγαπητέ μου κύριε Σταματόπουλε, όλη η Κύπρος εκείνη την περίοδο ήταν ΕΟΚΑ. Πώς εγώ να μείνω έξω? Έστω και αν ήμουν μαθητής της πρώτης τάξης του γυμνασίου, του Λανιτίου Γυμνασίου. Όλοι είμαστε ΕΟΚΑ. Όλος ο λαός. Σύψυχος. Και φυλακιστήκατε για αυτή σας τη δράση? Όχι, δεν φυλακίστηκα, διότι ετύχαινε να ήμουν ανήλικος και καταδικάστηκα σε 6 μήνες φυλάκιση με αναστολή και μου έκανε τη χάρη, πιστεύω, ο δικαστής, διότι εκείνη την ημέρα απελευθερώθηκε από τις Σεϊχέλες ο Μακάριος. Μάλιστα. Φανήκα τυχερός δηλαδή, και οι υπόλοιποι που δικαζόντουσαν εκείνη την ημέρα φανήκαμε τυχεροί. Είχατε αναστολή. Άνεξαν επανερχόμουν στη δράση και με συλλάβαναν και ήμουνα κάπως πιο ενήλικος όπως
ο Ευαγόρας Παλικαρίδης θα με κρέμαζαν και εμένα. Είχατε ποτέ την ευκαιρία να συναντήσετε, να γνωρίσετε από κοντά ή τον Ευαγόρα Παλικαρίδη ή τον Αυξεντίου ή τον Γρίβα ή τον Καραουλή ή τον Δημητρίου? Πολύ καλή ερώτησή σας. Εκεί στην Ορνά Σινώης που ήμασταν και αρκετοί νεολαίοι της γειτονιάς μας και της οδού αυτής ήταν ενταγμένοι στην οργάνωση και μερικοί ήταν στο εκτελεστικό απόσπασμα και σε δράση πιο έντονη, ανάμεσα τους ήταν και ο Αντωνάκης. Ο Αντωνάκης ήταν γείτονας μας και ήταν αυτός ο οποίος με την εγχείρηση η οποία χρειάστηκε να κάνει ο υπαρχηγός της ΕΟΚΑ, ο Γρηγόρης Αυξεντίου στη Λεμεσό, το μετέφεραν από τα βουνά στη Λεμεσό και χειρίστηκε σε μια κλινική της Λεμεσού. Ο Αντωνάκης το μετέφερε εκεί στο σπίτι του, επάνω στη μοτόρα και ήταν ντυμένος στα καλόγυρος. Και τον είδα, θυμάμαι ότι τον είδα τον Αντωνάκη να μεταφέρει έναν καλόγυρο. Ήταν ο Αυξεντίου. Μάλιστα. Συγκλονιστικό αυτό που μας λέτε, είναι ανατριχιαστικό τώρα ότι ήταν ο Αυξεντίου ο καλόγερος. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, περάσανε κάποια χρόνια και η Κύπρος συνέχισε να υποφέρει. Έγιναν τα γεγονότα του 1974, το πραξικόπημα, η εισβολή, όλα αυτά. Εσείς έχετε γράψει εδώ ένα βιβλίο που λέγεται «Σπύρος Πετούσης, η θυσία ενός ήρωα, η περίοδος 65-74, όπως την έζησα», όπου πείτε μας ποιος είναι. Ποιος ήταν ο Σπύρος Πετούσης? Κύριε Σταματόπουλε, πριν να μιλήσω για το Σπύρο Πετούση και το βιβλίο «Η θυσία ενός ήρωα», θα ήθελα να σας συμπληρώσω. Παρακαλώ. Ότι πριν από αυτό το αφήγημα, το ιστορικό αφήγημα, είχα γράψει και κυκλοφόρησε και αυτό το βιβλίο στα χρόνια θητείας. Το 2017. Είναι στα χρόνια θητείας η πρώτη εσόδηση Εθνικής Φρουράς, η πενταετία του 1960-65 στην Κύπρο όπως την έζησα. Είναι η συνέχεια ακριβώς του βιβλίου του αφηγήματος «Ταραγμένα και παγιδευμένα χρόνια», το οποίο τερματίζεται με την υπογραφή των Συμφωνιών Ζηρίχης και Λονδίνου και την επιστροφή του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στην Κύπρο. Αυτό θα επανεκδοθεί το βιβλίο αυτό που μας λέτε? Ναι, ακριβώς είναι στη σειρά των εκδόσεων που θα εκδώσει ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδος-Κύπρου το επόμενο βιβλίο και το τελευταίο για την ώρα βιβλίο, διότι εξεδόσε ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδος-Κύπρου τρία δικά μου βιβλία. Μάλιστα. Είναι ακριβώς τα ταραγμένα και παγιδευμένα χρόνια, είναι αυτό το μικρό βιβλίο διηγημάτων, Άρβυλα νούμερο 52. Τα Άρβυλα νούμερο 52, τα οποία, στα οποία ακριβώς υπάρχουν τα πέντε διηγήματα, η Κουρούπετη και η Γυμνή Τσιγκάνα. Ακριβώς είναι στο πρώτο αυτό διήγημα, είναι η μνήμη επαναστατή ερωτικά, το παιδικό μάτι αμαρτάνει, γνωρίζοντας τον παράδεισο του γυμνού γυναικείου κορμιού. Το δεύτερο διήγημα είναι το αναπάντεχο που έκρυβε το δώρο. Είναι η μνήμη πηγαίνει πίσω βασανιστικά στη μικρά ασιατική καταστροφή και επιδοτεί τον πόθο ενός ταξιδιού με απρόσμενες εκπλήξεις στην τουρκωμένη πατρογονική εστία. Το επόμενο Άρβυλα νούμερο 52, που όταν το διαβάσει κανείς απαντά στην ερώτηση γιατί Άρβυλα νούμερο 52. Ακριβώς. Ναι, είναι η ιστορία της πρωτόγνωρης αγνώρισης ενός αγνοουμένου, το κακοφόρημα μιας ακόμη πληγής στο σώμα της Κύπρου και αυτός ο αγνοούμενος τον βρήκαν όταν βρήκαν τα άρβυλα του νούμερο 52 στον τάφο εκεί της εξκαφής. Και δεν ήταν κανένας άλλος αγνοούμενος παρά ένας πολύ γνωστός μου άνθρωπος. Δεν τον γνώρισα εγώ, αλλά γνώρισα τον πατέρα του, τον βασανισμένο, εκτοπισμένο πατέρα του από την Αμόχωστο, την εκτοπισμένη του μάνα από την Αμόχωστο και την αδερφή του και τα δύο υπόλοιπα αδέρφια του. Και τον φώναζαν λόγω του ονόματος του ο Γίγαντας. Yeah. Ο Γίγαντας. Λοιπόν, μάλιστα. Το επόμενο ο Παπαγιώρκης,
είναι ένα διήγημα το οποίο μας πηγαίνει στο ιστορικό παρελθόν, στα τέλη της Τουρκοκρατίας, στο νησί μας. Είναι η αντίσταση στον κατακτητή, τον Τούρκων κατακτητή, ιδωμένη μέσα από τον εξαγριμμένο φόνο ενός διαφθορέα και δυνάστη αγά. Ενώ το τελευταίο σατυρικό και ολίγο ή αυτοσαρκαστικό διήγημα, η Φαράκρα, αποτελεί ψυχολογική ανάλυση των επιπτώσεων της Φαράκρα. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας λέτε. Και το βιβλίο αυτό διακρίνεται με ζωγραφιές που έχει φτιάξει η εγγονή μου, η οποία είναι φοιτήτρια της, της αρχιτεκτονικής. Οικογενειακή υπόθεση λοιπόν αυτό το βιβλίο. Οπότε να περάσουμε τώρα στο επόμενο, στο ο Σπύρος Πετούσης. Αλλά στο βιβλίο αυτό που σας ενδιαφέρει στα χρόνια θητείας, το ανέκδοτο ακόμα βιβλίο από τις εκδόσεις Αρχίδας, εδώ στις 594 στους σελίδες, είναι βιωματική αφήγησης με όσα προσωπικά ο ίδιος έζησα αυτήν την πενταετία. Όμως, στο δεύτερο μέρος, στα παραρτήματα, ακριβώς στα... Βλέπουμε εδώ, βεβαίως, πείτε μας. Ναι. Ναι, ακριβώς. Τον Μακάριο και τον Γιώργιο Γρήβα και τον Γιώργιο Παπανδρέου. Με τα τέσσερα παραρτήματα, ακριβώς, όχι τέσσερα παραρτήματα, είναι περισσότερα. Είναι τα γεγονότα τα οποία επεσυνέβηκαν αυτήν την χρονική περίοδο αυτής της πενταετίας, συγκλονιστικά πράγματα, τα οποία δεν μας αποκαλύφθηκαν και έμειναν στο σκοτάδι και έρχονται σιγά σιγά στην επιφάνεια. Μάλιστα. Και ακριβώς είναι συγκλονιστικά. Κάτι σας είχα πει στην πρώτη μας συνέντευξη και ακριβώς όταν διαβάσει κανείς αυτό το βιβλίο είναι μια συγκλονιστική μαρτυρία από ανθρώπους οι οποίοι έζησαν τα γεγονότα και ειδικά μια μαρτυρία επί 50 χρόνια και το άφησε κρυπτό μέσα του τη συνάντηση Μακαρίου, τη συνάντηση στο γραφείο του Πρωθυπουργού Παπανδρέου στο Καστρί, των εκπροσώπων της ΑΤΕΠΕΚ, της ΠΕΚ, στους γάμους του βασιλιά Κωνσταντίνου, την παρουσία και των δύο πατέρων των δύο μεγάλων Ρώμας, του Γρηγόρη Αυξεντίου και του Κυριάκου Μάτση. Σε αυτή τη συνάντηση θέλησε ο Πρωθυπουργός να φέρει, χωρίς να το ξέρουν οι υπόλοιποι, και τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Και εκεί έγινε το σώσε. Ναι. Διότι με όσα συνέβηκαν τον προηγούμενο μήνα με την σύνοδο του Συμβουλίου του Στέμματος και την απόφαση του Συμβουλίου του Στέμματος για τη μονομερή ανακήρυξη της ενώσεως της Κύπρου με την Ελλάδα, πράγματα τα οποία είχαν συμφωνήσει από προηγούμενο μήνα, από τον Απρίλιο, ο Μακάριος μαζί με τον Πρωθυπουργό, και πίστευαν οι πάντες εκεί στο Συμβούλιο του Στέμματος ότι ο Αρχιεπίσκοπος υπήρξε πάντοτε ενωτικός και θα βρίσκε καλή και αγαθή ανταπόκριση. Οπότε εκεί ήταν η μεγάλη απογοήτευση ότι τους είπε να αρνούμε. Και τελικά τα όσα συνέβηκαν είναι στο βιβλίο μου καταγραμμένα και είναι συγκλονιστικά. Άρα ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ήταν κατά της Ένωσης. Αυτό τουλάχιστον σε έναν από τα ντοκουμέντα εκεί, τα παραρτήματα, σε 5-6 σελίδες, αυτόν καταμαρτυρεί με επιχειρήματα η δημοσιογράφος από το Λονδίνο, η κερινιώτησα δημοσιογράφος, η έγκυρη δημοσιογράφος από το Λονδίνο, Φανούλα Αργυρού, με τα ντοκουμέντα που ξετρύπωσε από το Foreign Office. Μάλιστα. Και από τα αρχεία τα αγγλικά. Αλλά νομίζω υπάρχει και μια συνέντευξη του Μακαρίου στην Οριάννα Φαλάτσιο που παραδέχεται ότι ήταν κατά της Ένωσης με την Ελλάδα ο άλλοτε πρόεδρος της Κύπρου, κύριε Πετούση. Πάμε όμως να μας πείτε. Ναι, αυτό πάντως το είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά ότι προς τα έξω δεν έχει βγει αυτό ότι ο Μακάριος ήταν κατά της Ένωσης. Πάντως εκείνο το οποίο ήθελα να δεν ξέρω πώς είναι, αν έχουμε στη διάθεση μας. Έχουμε.
Λοιπόν, ήθελα να διαβάσω τι έχει γραφεί στο πιστόφυλλο του βιβλίου μου «Ταραγμένα και παγιδευμένα χρόνια». Παρακαλώ. Με το ιστορικό του αφήγημα ο Κύπριος λογοτέχνης Γιώργος Πετούσης τολμά και μας ταξιδεύει στα παιδικά και νεανικά του χρόνια, στα χρόνια της αγγλικής κατοχής, στο νησί του. Στο αξιόλογο βιβλίο του μας ιστορεί προσωπικά του βιώματα, μας περιγράφει ηρωικές πράξεις, θυσίες και ηρωικά κατορθώματα την περίοδο του ένδοξου απελευθερωτικού αγώνα της Κύπρου που έγινε για την Ένωση. Θέτει όμως και εύλογα ερωτήματα. Πόσο άραγε θα ωφελούσε ή πόσο θα έβλαπτε η Ένωση της Κύπρου με τη μητέρα Ελλάδα? Ήταν ή δεν ήταν το Βρετανικό σχέδιο του 1956 βασισμένο στο διεθνές δίκαιο? Ποιος τελικά ήταν αυτός ο ηγέτης που έγινε η αιτία να χαθεί κατά πολλούς η ανεπανάληπτη χρυσή ευκαιρία και από δικό του ακατανόητο λάθος ή χειρισμό να συντελεστεί η απότομη και σταθερή από τότε στροφή της αγγλικής διπλωματίας προς την Τουρκία? Εδώ είναι η μεγάλη στροφή. Η Κύπρος στην εθνική της προσπάθεια στην κρίσιμη ώρα δεν αξιώθηκε να έχει έναν πολιτικό ηγέτη ανάλογο ενός Ελευθέριου Βενιζέλου. Ηγέτη που στα ταυροκαθάρσια της αξιώθηκε να έχει η Κρήτη. Η ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, διερωτάται ο συγγραφέας, δηλαδή ο υποφαινόμενος, μετά από την ιστορική ήττα στη Μικρά Ασία, πόσο θα ωφελούσε και πόσο θα αναπτέρωνε το εθνικό φρόνημα, πόσο περήφανους θα έκανε τους Πανέλληνες και πόσο ισχυρή οικονομικά και στρατηγικά θα καθιστούσε στην Ανατολική Μεσόγειο την Ελλάδα. Αν κάποια από τα πιο πάνω βάσιμα ευσταθούν, τότε η σύγχρονη ιστορία μας, να ήρθε η ώρα να διορθωθεί ή να συμπληρωθεί, μια που όσα ανέφερε σε παρουσίαση άλλου ιστορικού αφηγήματος του συγγραφέα του βιβλίου «Στα χρόνια θητείας». Ομότιμος καθηγητής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Χριστόφορος Χαραλαμπάκης την ιστορία με τις ασκημένες ημί παραλήψεις της ως μικροϊστορία έρχεται να συμπληρώσει η λογοτεχνία. Το έργο του ρεαλιστικό, γραμμένο με φλόγα, εικόνες, ένταση, διαβάζεται απνευστή και κάνει τον αναγνώστη να βιώνει τα ιστορικά γεγονότα, κρατιάζει στη μνήμη και ταυτόχρονα εμπλουτίζει την ιστορική έρευνα. Μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Από τις εκδόσεις Αρχίτας, λοιπόν, «Ταραγμένα και παγιδευμένα χρόνια» του Γιώργου Πετούση. Όμως, πριν εξαντλήσουμε μας τον χρόνο, κύριε Πετούση, να μας πείτε λίγο και για τον Σπύρο Πετούση και το επόμενο βιβλίο. Για τον Σπύρο Πετούση, θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε μια ώρα και δεν θα μας έφτανε η περίπτωση του Σπύρου, αλλά μπορούσα να σας αναγνώσω ένα μικρό απόσπασμα. Πόσα λεπτά μας έχουμε ακόμα? Πείτε, διαβάστε, πόσο θέλετε. Λοιπόν, νομίζω σας ακούμε. Ένα μικρό ανάγνωσμα από το βιβλίο θα βοηθήσει πάρα πολύ. Κεφάλαιον 23. Μαζί του στον πενταδάχτυλο. Το ατομικό του αντίσκηνο είχε όντως σκευαστεί από το χιόνι, όσο που διέκρινε την οροφή του. Τι γίνεται εδώ? Με το χιόνι που σκευάζει τα αντίσκηνα δεν θα πάθετε από ασφυξία? Δεν θα πεθάνετε από ασφυξία? Ρώτησα του στρατιώτη. Αυτός χαμογέλασε και δεν μου απάντησε, παρά μόνο πήγε στο χιονισμένο αντίσκηνο και με τον υποκόπανο του όπλου, αλλά και με το άρβυλο κλωτσώντας το χιόνι να φύγει, ξεσκέπασε την είσοδο. Ύστερα, κάνοντας μια άλλη κίνηση, πάλι με το υποκόπανο του όπλου του, έσπρωξε τον αρχιπολοχαγό στάρβυλα, προσπαθώντας από το βαθύ του ύπνο να τον ξυπνήσει. «Κύριε αρχιπολοχαγέ, εγερτήριο, εγέρθητη!» «Υπάρχει επισκεπτήριο», του ανέφερε. «Ο Σπύρος, ο αδερφός μου, τυλιγμένος στη χοντρή του χλένη και στις δυο του γκριζόχρωμες κουβέρτες, ξύπνησε λες μέσα από βαθύ λίθαργο. «Έλα», του είπε ο πατέρας. «Μας είδες ξημέρωμα. Όλη η μέρα σου θα πάει καλά». Στον νεκροθάλαμο,
η σκηνή του κοιμόμενου αδερφού μέσα στο χιονισμένο αντίσκηνο μου πέρασε από την πελώρια οθόνη του μυαλού μου. Ερχόταν και έφευγε σαν αστραπή και ξαναρχόταν. Στεκόμουν θλιμμένος μπροστά του. Αυτός με τα γυάλινα πια γαρανά διάφανα μάτια του, μια που μας έφυγε, λες και με κοίταζε από πέρα μακριά. Από τους άλλους κόσμους που με τίκησε η αγνή και ωραία η αθάνατη ψυχή του. Κοίταξα στο δασί του στήθος, όμοιο με το δικό μου, τη τσουφλισμένη πληγή και τη μεγάλη βαθιά οπή. Ήτανε σαν από φαρμακερό πύρινο βέλος που το ξέβγαλαν με βία από το δασί και πλατή του στέρνο. Στο πρόσωπο, έτσι όπως με κοιτούσε, είχε ο αδερφός μου ένα μεγάλο πλατή και γλυκή χαμόγελο. Ομολογώ, ήταν ο μόνος από τους 23 νεκρούς που είχε στο πρόσωπο του χαμόγελο. Μάλιστα. Γονάτισα. Πήρω, αδερφέ μου, ψιθύρισα. Πήρα το παγωμένο κεφάλι του. Το χούφτωσα με τα δυο μου χέρια. Με τις δυο μου ανοιγμένες παλάμες έσκυψα και καταφύλισα το μεγάλο φεγγαράτο του μέτωπο. Θεέ μου, τώρα ποιος το λέει στους γονείς μας? Κύριε, να είναι δοξασμένο το Πανάγιο όνομά σου. Ανάπαυσε την ψυχή του. Άφησα το κεφάλι. Με το που το άφησα έγειρε και ένα ποταμάκι από αίμα ξέφυγε από το ακρόχυλο και θυμάμαι ένας φοβερός πειρασμός αντάρτης πέρασε και σφινώθηκε μέσα στο κουτελό μου. Τι είπες, τι ψιθύρισες, δοξασμένο το όνομά του. Έλα, έλα, αν μπορείς, τόλμησε να το ξαναπείς. Μάλιστα. Ο Σπύρος κοιτώταν άπνους εκεί μπροστά μου. Η άειλη ψυχή του, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, εκεί γύρω θα περιφερόταν. Εκεί, στο δασί του στήθος, η μεγάλη, η βαθιά, σουρουφλισμένη πληγή, πηγάδι βαθύ. Εδώ στο στήθος τον βρήκε η φωνική σφαίρα. Οπότε, κύριε Πετούση. Τελειώνει. Ακόμα μια παράγραφο. Πρέπει να τη διαβάσω. Βεβαίως. Σαν άγγιξα το παγωμένο του πρόσωπο. Όλα μου το έλεγαν. Κανένας πια φαντάρος ντυμένος στην παχιά χλένη, σκουντώντας τον δυνατά στάρβιλα με τον υποκόπανο του όπλου, δεν μπορούσε να μου τον ξυπνήσει. Ο αδερφός μου είχε ήδη πάρει τη μεγάλη ανηφόρα του χρέους, τη σκήνων ρήμαση ηθόμενος. Τα παράκτια πολυβολία, τα αντιεροπορικά στον πενταδάκτυλο, οι λοκατσίδες στο ανταργιασμένο από τους βομβαρδισμούς πενταδάκτυλο, μαζί με τα αδέρφια μας που έφτασαν από την ηρωική Κρήτη, επιτέλεσαν στο ακέραιο το χρέος τους, έστω καταπροδομένοι, εξυλαστήρια θύματα της μεγάλης χουντικής προδοσίας. Ναι, η χουντική προδοσία ως προπέδασμα καπνού για να μας ξεγελάσει για μια διπλή ένωση, καζάν καζάν, κερδίζω κερδίζεις, δεν άφησε περιθώρια. Μάλιστα. Πότε μιλάμε για τον αδερφό σας, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια του πολέμου του 1974 στην πρώτη μέρα της τουρκικής εισβολής. Και πρόσφατα, μετά από δικές σας ενέργειες, στήθηκε και ένα μνημείο με τον πρόεδρο της Κύπρου, τον κύριο Αναστασιάδη, να κάνει τα αποκαλυπτήρια. Ναι. Μετά από 47 χρόνια. Βλέπουμε εδώ και κάποιες φωτογραφίες από το μνημείο, όπου φαντάζομαι θα ήταν πολύ συγκινητικό που τιμάται ο αδερφός σας μετά από 47 χρόνια. Αγαπητέ μου κύριε Σταματόπουλος. Σταματόπουλε, η μεγαλύτερη συγκίνηση που ένιωσα στη ζωή μου ήταν γιατί με επιθυμία και του μικρότερου αδερφού μας αφήσαμε τον γιο του, ο οποίος ήταν 11 ημερών την ημέρα που έχασε τον πατέρα του, να μιλήσει και να κατά τη διάρκεια των αποκαλυπτηρίων. Συγκίνησε τους πάντες, συγκλώνησε τους πάντες και τον ίδιο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος δάκρυσε. Τι να σας πω, ήταν μια μέρα μεγάλη και ήταν για την οικογένεια μας η πιο μεγάλη τιμή. Μάλιστα. Που είχαμε πολλοί πέθαναν στον τόπο μας αυτή την περίοδο, ανοίχτηκαν πάρα πολλοί τάφοι, αλλά δεν θα ανοίγονταν αυτοί οι τάφοι αν κάποιος στην Κύπρο ηγέτης ήταν σοφός όπως ένας Ελευθέριος Βενιζέλος. Μάλιστα.
Για τα υπόλοιπα λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε αυτό εδώ το βιβλίο, Σπύρος Πετούσης, η Δυσσία ενός ήρωα, όπου εκεί λέτε πολλά πράγματα μέσα, γιατί είχα την ευκαιρία να το διαβάσω, και αναφέρεστε μάλιστα, δίνετε και στοιχεία για το ρόλο του Πολύκαρπου Γεωργάτη στην απόπειρα δολοφονίας από τον Αλέξανδρο Παναγούλη κατά του Γεωργίου Παπαδόπουλου, και άλλα πολλά ενδιαφέροντα μέσα στοιχεία, τα οποία ο Φιλίστορ αναγνώστης θα τα βρει πάρα πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Μιλάτε για το πραξικόπημα και για άλλα θέματα. Κύριε Πετούση, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συνομιλία μαζί σας. Εκείνο που ήθελα να πω καταρχήν, γιατί το κακό, αγαπητέ μου κύριε Σταματόπουλε, δεν μας ήρθε από τον ουρανό. Λοιπόν, ήρθε σταδιακά, αλλά όλα δεν θα υπήρχαν αν ο αρχιεπίσκοπος μας, ο Μακάριος, το 1956 αποδεχόταν το σχέδιο χάρτη, το οποίο ήταν βασισμένο απόλυτα στο διεθνές δίκαιο. Ένας άνθρωπος, μία ψήφος. Είδετε ποτέ σας στην Νότια Αφρική, μετά την αποδοχή του διεθνούς δικαίου, εκεί με τον Νέλσον Μαντέλα, να δημιουργηθεί έστω μία ταραχή? Έχετε δίκαιο. Όχι. Επομένως, σε αυτό το βιβλίο, τα ταραγμένα και παραδειγμένα χρόνια, που παραθέτω προς το τέλος του βιβλίου ολόκληρο το σχέδιο χάρτη, όπως το παράδεισε ο χάρτη στον Μακάριο, και όταν το διαβάσει κανείς με μεγάλη προσοχή και αντικειμενική προσοχή, θα πιστέψει αυτά που περιγράφω. Μάλιστα. Και πραγματικά λυπούμε, γιατί θα έκλεινε ο αγώνας και σιγά σιγά σταδιακά θα αποκτούσαμε και την ένωση της Κύπρου με Ελλάδα, αλλά μπορούσε να γίνει και ένα εξάρτημα κάτω στην Κύπρο, η Κύπρος, χωρίς να έχουμε νεκρούς και χωρίς να έχουμε την Τουρκία στα πόδια μας, που την έχουμε σήμερα μπελά. Μάλιστα. Κύριε Πετούση, πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μας λέτε. Θα τα διαβάσει ο κόσμος που ενδιαφέρεται μέσα από τα βιβλία σας που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Αρχίτας, με συνεργασία βεβαίως με το Σύνδεσμο Πολιτισμού Ελλάδος-Κύπρου, τον ΣΠΕΚ, στον οποίο είστε μέλος και εσείς, κύριε Πετούση. Επίτιμο μέλος, βέβαια, ναι. Είστε και εσείς επίτιμο μέλος στον Σύνδεσμο Πολιτισμού Ελλάδος-Κύπρου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ στη Βεργίνα Τηλεόραση, όπου είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και ιστορικά θέματα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί αναφέρετε μέσα και για τη μεραρχία και πώς εσείς ο ίδιος κοντέψατε να χάσετε τη ζωή σας όταν είπατε ότι ήταν προδοσία η απόσυρση της ελληνικής μεραρχίας και σωθήκατε την τελευταία στιγμή. Συγκλονιστικές εμπειρίες έχετε ζωής. Τι να πω, να είστε καλά κύριε Πετούση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν τιμή μου που μιλήσαμε σήμερα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και το Σύνδεσμο Πολιτισμού Ελλάδος-Κύπρου και ειδικά την πρόεδρο Σιγιουλτζή και τον αντιπρόεδρο φίλων λογοτέχνη Ιωσήφη Ιωσήφιδη. Να είστε καλά, καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, με αυτή την ενδιαφέρουσα αναδρομή στην ιστορία, στα σκοτεινά και δύσκολα και ταραγμένα χρόνια του Κυπριακού, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς στις 2. Καλό απόγευμα.